Με νέες προκλητικές δηλώσεις μετά την ψήφιση της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας, ο Υπουργός Αμήνης της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ επιχειρεί να διαστρεβλώσει ξανά την πραγματικότητα. Ο Ακάρ υποστήριξε ότι είναι οι Έλληνες πολιτικοί αυτοί που με επιθετική ρητορική προσπαθούν να αυξήσουν την ένταση, ενώ υποστήριξε ότι είναι μάταιη η αγορά των φρεγατών Μπελαρά, καθώς η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ υπεροχή έναντι της χώρας του. «Η Ελλάδα δεν θα αποκτήσει ποτέ υπεροχή σε βάρος της Τουρκίας», δήλωσε και προσέθεσε θέλοντας να υποτιμήσει την Ελληνογαλλική Συμφωνία. «Η Ελλάδα με την προώθηση κάποιων χωρών έχει προωθήσει την αγάπη στα εξοπλιστικά προγράμματα. Μάταιες προσπάθειες. Η ιστορία και οι αριθμοί δεν δείχνουν σε αυτή την κατεύθυνση». Μάλιστα, ο Ακάρ, τη στιγμή που η χώρα του βουλιάζει οικονομικά, υποστήριξε ότι οι Έλληνες έχουν χρέη και δυσκολεύουν την οικονομία με τις κινήσεις τους. Μάλιστα, με άκρος προκλητικό ύφος, ο Τούρκος Υπουργός Αμήνης, μιλώντας για το γαλλικό ερευνητικό Nautical Geo, υποστήριξε ότι δεν θα επιτρέψουμε τις έρευνες όπως δεν το επιτρέψαμε ανατολικά της Κρήτης. Τέλος, ο Ακάρ σχολίασε την παρουσία του Νίκου Χαρδαλιά στις Ινούσες ως προκλητική άσκηση και προβοκάτσια. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.